σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στους Financial Times, η Peggy Hollinger σχολιάζει την πόλη σε 80 μαχητικών αεροσκαφών Rafale στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η Hollinger υπογραμμίζει την εκδίκηση που πήρε το Παρίσι στην Ουάσιγκτον μετά την υπόθεση των υποβρυχίων στην Αυστραλία και υπενθυμίζει πως η συμφωνία με τα Εμμυράτα βάζει σε τάξη τους λογαριασμούς στην Τασό με μεγάλες επιπτώσεις στη διαχείριση. Η Συμφωνία Ραφάλ των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων γέρνει την ισορροπία δυνάμεων στο σχέδιο πολεμικών αεροπορικών συστημάτων προ το Παρίσι. Η Παραγγελία των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων θα εγγυηθεί την παραγωγή του Ραφάλ μέχρι το 2031 και την εργασία για περισσότερε από 400 γαλλικέ εταιρείε στην αλυσίδα εφοδιασμού. Θα συμβάλλει επίση στη χρηματοδότηση των επενδύσεων τη Γαλλία σε μελλοντικέ αναβαθμίσει του ΡΑΦΑΛ, το οποίο τώρα αναμένεται να είναι σε υπηρεσία μέχρι το 2050. Ωστόσο, όπω αναφέρουν οι Financial Times, ενώ η συμφωνία έχει πολλά θετικά από τη γαλλική πλευρά, κινδυνεύει να αποσταθεροποιήσει τι προσπάθειε τη Ευρώπη για αμυντική συνεργασία διότι ενισχύει το χέρι της Ντασό στις ακόμη δύσκολες διαπραγματεύσεις με το αμυντικό τμήμα της Σέρμπας που εδρεύει στη Γερμανία για το προτινόμενο μελλοντικό αεροπορικό σύστημα μάχης της Ευρώπης FCAS. Την τελευταία φορά που η Ντασό και κατ' επέκταση το Γαλλικό Υπουργείο Άμυνας αισθάνθηκε ότι δεν έπαιρνε αυτό που χρειαζόταν από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών, αποχώρησε. Το αποτέλεσμα ήταν το ραφάλ της Ντασόου. Σε αυτό το πλαίσιο, η Συμφωνία για τα Ραφάλ των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων θα μπορούσε να ανατρέψει τι ισορροπίε, υποστηρίζει ο Φράνσις Τούσα, σύμβουλο και εκδότη του ενημερωτικού δελτίου Defense Analysis. Έχει αλλάξει την εξίσωση, λέει. Η Γαλλία δεν χρειάζεται πλέον τη Γερμανία. Τα κέρδη που θα αποκομίσει από τη Συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα χρηματοδοτήσουν τι αναβαθμίσει του Ραφάλ. Εν το μεταξύ τα σχέδια της νέας γερμανικής κυβέρνησης να κωδικοποιήσει σε νόμο τους αυστηρότερους περιορισμούς της χώρας στις εξαγωγές όπλων, ενδεχομένως περιορίζοντάς τις μόνο στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυξάνουν τις εντάσεις. Τέτοιοι περιορισμοί στις εξαγωγές θα ήταν δολοφόνος της συμφωνίας, δήλωσε ένα γαλλικό στέλεχος της αμυντικής από τη στιγμή που το Παρίσι έχει αποφασίσει να παίξει με αυτού του όρου στο παιχνίδι, είναι σαφέ πω δημιουργείται ζήτημα για τη χώρα μα, η οποία έχει εδώ και καιρό κραυγάσει άρα τη πύλα στου Αμερικανού. Αν ο γαλλοαμερικανικό καυγά συνεχιστεί, μπορεί η Αθήνα να ισορροπήσει σε δύο βάρκε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.